Πώς αλλάζει το κλίμα ο Ερντογάν, η ατμόσφαιρα εξομάλυνσης των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας και η πόρτα που ανοίγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόπη Τσαπανίδου, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τα κόκκινα δάνεια δίνει βαθιά ανάσα στους πολίτες. Οικονόμου, ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει ανεδαφικές λύσεις για τα κόκκινα δάνεια. Αθώωσε σήμερα με ομόφωνη απόφασή του τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Μερόπη Ιδρέου το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Κέρκυρας για την υπόθεση της παρουσίας της την Κυριακή των Βαΐων του 2020 στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος κατά τη λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος. Εβδομάδα των παθών αναμένεται για τους καταναλωτές στα ύψη οι τιμές βασικών αγαθών και αμνοερυφείων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ ξεκινά τώρα. Για μια ώρα μαζί, καταγράφοντας τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, όπως άλλωστε κάθε μέρα. Με ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε και είδαμε στο χθεσινό δελτίο, μια πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την διαχείριση των κόκκινων δανείων, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για πρώτη κατοικία, η οποία κινδυνεύει να πληστηριαστεί από το φαν που έχει αγοράσει το δάνειο από μια τράπεζα και ιδιαίτερα μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, προκαλεί τριγμούς και αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις. Η πρόταση είναι ενδιαφέρουσα και βασίζεται στη λέξη διαπραγμάτευση. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει νομοθετικά να κατοχυρωθεί ότι για να πληστηριαστεί ένα σπίτι θα πρέπει να προσέλθει ο δανειζόμενος στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με συμφέροντες όρους. Αν δεν προσέρχεται, τότε δεν μπορεί το ΦΑΝ να πληστηριάσει το ακίνητο. Αυτό όμως έχει προκαλέσει την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, ήταν καυστικός λέγοντας ότι είναι κενά περιεχομένου τα όσα υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε μια αντιπαράθεση των εκπροσώπων τύπου των δύο κομμάτων, η κυρία Τσαπανίδου και ο κύριος Οικονόμου, και περισσότερα και αναλυτικότερα στο ρεπορτάζ. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δύο εικόνες δείχνουν τη χαοτική διαφορά μεταξύ της περίοδου διακυβέρνησης της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ και της περίοδου διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Η πρώτη εικόνα είναι η έλευση του Προέδρου του Eurogroup στη χώρα μας και η σύγκρουση με τον τότε Πρωθυπουργό και τον τότε Υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ενώ ακολούθησε και τρίτο μνημόνιο. Η δεύτερη εικόνα, είπε ο κύριος Οικονόμου, ότι έρχεται από την εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών με την παρουσία του Προέδρου του Eurogroup, που δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να είναι υπερήφανη γιατί πέτυχε την υψηλότερη ανάπτυξη και τον χαμηλότερο πληθωρισμό, ενώ σύντομα θα κατακτήσει και την επενδυτική βαθμίδα. Ακολούθως, ο κύριος Οικονόμου είπε ότι τίποτα σήμερα στη χώρα μας δεν θυμίζει τις μέρες των κλειστών τραπεζών και των capital controls. Κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι προτείνει ανεδαφικές λύσεις και εμπέζει την κοινωνία όταν αναφέρεται στο θέμα των δανειοληπτών και όταν ο ίδιος, που στις μέρες του είχαν γίνει 30.000 πληστηριασμοί. Μία ημέρα νωρίτερα, η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Πόπη Τσαπανίδου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο μοναδικός τρόπος για να φύγει από την κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης και η πολιτική του είναι την επόμενη ημέρα των εκλογών να είναι πολύ ισχυρός ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο ένα ΣΥΡΙΖΑ με ισχυρή λαϊκή εντολή, που θα αναδειχθεί πρώτο στην κάλπη της απλής αναλογικής, θα μπορεί να σχηματίσει προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας στις 22 Μαΐου και η χώρα δεν θα μπει σε μια περιπέτεια πολλών εκλογικών αναμετρήσεων, σημείωσε. Ο κ. Μητσοτάκης, με την προϋπόθεση της αυτοδυναμίας που θέτει, επιδεικνύει την αλαζονία του, έτοιμος να οδηγήσει τη χώρα σε τρίτες, ενδεχομένως και σε τέταρτες κάλπες. Οι πολίτες, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, δεν θέλουν μια τέτοια εξέλιξη, σχολίασε η Πόπη Τσαπανίδου. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι αυτές που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Παράλληλα, αναφερθήσα στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία για τα κόκκινα δάνεια και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, τόνισε. Είναι μια πρόταση η οποία δίνει βαθιά ανάσα στους πολίτες που έχουν κοκκινήσει τα δάνειά τους, δέχονται τηλέφωνα από τους services και αγωνιούν μήπως βγει το σπίτι τους σε πληστηριασμό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
Έχει ενδιαφέρον πάντως το πολιτικό σκηνικό. Σήμερα έχουμε μια σειρά από αναλύσεις στον Αθηναϊκό Τύπο για τον τρόπο με τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να προσετεριστεί εκ νέου τη λεγόμενη μεσαία τάξη, καθώς εκτιμούν και στα δύο κόμματα ότι ο κρίσιμος παράγοντας, ο οποίος θα δώσει και τη δυναμική μιας σχετικής έστω πλειοψηφίας, είναι η λεγόμενη κεντρώη και είναι οικονομικά η μεσαία τάξη. Πάμε να δούμε τα στοιχεία αυτού του Αθηναϊκού Τύπου, τα στοιχεία του ρεπορτάζ σήμερα, για τον τρόπο με τον οποίο το κυβερνητικό στρατόπεδο επιδιώκει να ανακάμψει μια, θα λέει κανείς, κρίσιμη ομάδα ψηφοφόρων. Μία ανάσα πριν από τις εκλογές της 21ης Μαΐου, η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ συγκρούονται με τοπικά, μέχρι του δώρατο στην οικονομία και θέματα όπως η μισθή και τα κόκκινα δάνεια κυριαρχούν στην πολιτική συζήτηση. Άλλωστε, η ακρίβεια αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα των οικοκυριών και τα κομματικά επιτελεία γνωρίζουν πως είναι ένα θέμα που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη στάση των ψηφοφόρων. Σε ένα μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης υπάρχει κόπωση από τις διαδοχικές κρίσεις, καθώς λίγο μετά τα μνημόνια ήρθε ο COVID και ακολούθησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα αυξήσεις στην ενέργεια σε άνοδο του πληθωρισμού. Ήρθε δε το Μάρτιο η τραγωδία στα Τέμπη που ανέδειξε τις παθογένειες του συστήματος και είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των αναποφάσιστων. Μέσα σε αυτό το σκηνικό στη Νέα Δημοκρατία ανησυχούν για το ενδεχόμενο μιας χαλαρής ψήφου στις κάλπες της απλής αναλογικής και είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση συσπήρωσης των ψηφοφόρων. Η κάλπη της 21ης Μαΐου θα καθορίσει ποιο κόμμα και ποιος πρωθυπουργός θα κυβερνήσει. Μία είναι η κάλπη. 21η Μαΐου, σημείωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε περιοδία που έκανε στα Ιωάννινα. Επανέλαβε δε πως δεν χωρούν επιπελαιότητες, άσφαιρα μηνύματα και δίνθεν διαμαρτυρίες. Κανένα λάθος δεν διορθώνεται μετά την ψηφοφορία, το κακό για τη χώρα θα έχει συντελεστεί. Δεν μπορεί να είναι ένας τίτλος που γράφει συνεργασία και στην ουσία είναι παραλυσία. Ουσιαστικά βασικό επιχείρημα στην προσπάθεια της κυβέρνησης να προσεγγίσει τη μεσαία τάξη είναι η ανάγκη για σταθερότητα. Ο Πρωθυπουργός μιλά για δεύτερη εντολή στην προκοπή και σημειώνει πως δεν θα υπάρξει δεύτερη φορά στη συμφορά, ενώ σε υψηλούς τόνους επίθεση εξαπολύει στο ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα στην προσπάθεια προσέγγισης της μεσαίας τάξης από την κυβέρνηση επιχειρείται να προβληθεί ένα θετικό αφήγημα στην οικονομία. Για την επόμενη μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως τα δύσκολα το μέτωπο του πληθωρισμού είναι πίσω μας και υπογράμμισε πως είμαστε ένα σκαλί από την επενδυτική βαθμίδα. Από το Μαξίμου εστιάζουν σε δύο θέματα. Πρώτον, στα όσα έχουν γίνει πράξη στο μέτωπο της οικονομίας τα τελευταία 4 χρόνια, όπως η μείωση των φόρων, η μείωση της ενεργείας και άλλα. Δεύτερον, στο σχέδιο για την επόμενη ημέρα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο κρίσιμο θέμα των αυξήσεων στους μισθούς. Παράλληλα, το πρόγραμμα του κυβερνώντος κόμματος, που θα παρουσιαστεί μετά το Πάσχα, θα εστιάζει στους τομείς της παιδείας, της υγείας, αλλά και στον εξυγχρονισμό του κράτους. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μια πολύ σαφή αλλαγή κλίματος από την πλευρά της γείτονος χώρας. Έχει ενδιαφέρον το σημερινό ρεπορτάζ σε ποια βάση, ότι ο Ταγκίπ Ερντογάν μετά από καιρό έχει κάνει δηλώσεις οι οποίες δείχνουν αυτή τη σαφή στροφή στην πολιτική της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Μίλησε με θετικά λόγια για τη χώρα μας μετά την φοβερή αυτή ιστορία των σεισμών. Πάμε να δούμε και εδώ το σχετικό ρεπορτάζ πριν σχολιάσουμε την επικαιρότητα με τον Γιάννη Παργενό. Η μεταστροφή του κλίματος μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας επισφραγίστηκε την Τετάρτη και από τον Τούρκο Πρόεδρο. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν μιλά θετικά για την Ελλάδα μετά τους σεισμούς. Ο Ερντογάν έκανε λόγο και για ατμόσφαιρα εξομάλυνσης των σχέσεων και μάλιστα δείχνει ακόμη και διάθεση επίλυσης των προβλημάτων με την Ελλάδα και όχι διάθεση να έρθει μια νύχτα ξαφνικά, ούτε να εκτοξεύσει πια πυράβλου στην Αθήνα. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην Ελλάδα λέγοντας ότι η πρόσφατη ατμόσφαιρα με την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο θα αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για την επίλυση των προβλημάτων. Πρόκειται για πλήρη αλλαγή πλεύσης της Άγκυρας και μάλιστα με τη βούλα του Ερντογάν, ενώ στο κοντινό παρελθόν είχαμε δει το θερμό κλίμα μεταξύ υπουργών, το οποίο φάνηκε και την Τρίτη στην Αντιόχεια, μεταξύ υπουργών άμυνας και μετανάστευσης, καθώς και πριν από εβδομάδες μεταξύ υπουργών εξωτερικών. Τώρα όμως που έρχεται ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος μετά την επιστολή της 25ης Μαρτίου, που κάποιος μπορεί να πει ήταν στο πλαίσιο μιας γραπτής διπλωματικής αυρότητας, να επιβεβαιώσει ότι η Άγκυρα έχει αλλάξει τουλάχιστον ρητορική και συμπεριφορά. Η Άγκυρα δεν έχει αλλάξει θέσεις,
Ωστόσο τώρα τουλάχιστον ανοίγει πόρτα διαλόγου με την Ελλάδα και μάλιστα με άλλη διάθεση. Αυτό τουλάχιστον καταγράφουμε ως αλλαγή με τη διπλωματία των σεισμών, δηλαδή άνοιγμα διάβλων επικοινωνίας και πάλι εκεί που είχαν κλείσει οριστικά όπως φαίνονταν. Παράλληλα, ο Ερντογάν άνοιξε ξανά και την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς όπως είπε παραμένει στρατηγικός στόχος η ένταξη για την Τουρκία. Εν ώψη λοιπόν εκλογών και κυρίως ανάγκης λήψης στήριξης πολιτικής και οικονομικής από την Ευρώπη, ο Τούρκος πρόεδρος φορά ξανά το μανδύα του διπλωμάτη και την προβιά του προβάτου, αφήνοντας προς το παρόν βέβαια απ' έξω την Αμερική. Ο Γιάννης Παργινός μαζί μας. Έχει ενδιαφέρον, καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Αυτή η αντιπαράθεση σχετικά με τα κόκκινα δάνεια, διότι δεν σου κρύβω πως εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και είδα μάλλον μια πολύ γενικόλογη θεώρηση και κυρίως έναν γενικόλογο αφορισμό από την πλευρά της κυβέρνησης. Ένα είχε μια μηχανία σήμερα για να απαντήσει επί της ουσίας σε μια πρόταση και λύση που δίνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για χιλιάδες ανθρώπους που δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι τσακίστηκαν από την περίφημη κρίση των μνημονίων. Μου κάνει εντύπωση πραγματικά. Η κυβέρνηση, να μην σου κάνει καμία εντύπωση, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απάντησε στην πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αντίθετα είπε ότι θα, για ένα χρόνο θα παραμείνει σταθερό το επιτόκιο στα στεγαστικά δάνεια σε όσους δανειολήπτες έχουν κειμενόμενο δάνειο, παρά την όποια αύξηση στα επιτόκια αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όμως ο κύριος Ταϊκούρας δεν εξήγησε και τα εξής απλά. Ότι από τα στεγαστικά δάνεια που έχουν δοθεί, μια μεγάλη πλειοψηφία αυτών των δανείων έχουν πουληθεί από τις τράπεζες στα φανς, έξιστο και αν είναι εξυπηρετούμενα. Μάλιστα. Η δε διαπραγμάτευση, η όποια σταθερότητα στα επιτόκια, γίνεται μόνο από τις τράπεζες και όχι από τα φανς. Δεύτερο που δεν είπε ο κύριος Σταϊκούρας είναι ότι η όποια αύξηση γίνει από εδώ και πέρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα επιτόκια θα είναι της τάξεως του 0,5 και 0,5 και όχι 0,25 και 0,25 και όχι 0,5 ή 0,5. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι και δύο αυξήσεις είναι πολύ λιγότερες από τη μία προηγούμενη και την άλλη προπροηγούμενη. Και εκείνο το οποίο επίσης δεν εξήγησε ο κ. Ταϊκούρας είναι κατά πόσον η απόφαση αυτή είναι της ελληνικής κυβέρνησης και δεν τίθεται σε όποια διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης ένα άλλο δεδομένο το οποίο πρέπει να πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι και η νέα υπόσχεση που έδωσε ο κύριος Τσίπρας για τη θεσμοθέτηση, υλοποίηση και λειτουργία ενός ψηφιακού κέντρου συστήματος αδειοδοτήσεων, θεσμοθέτηση, υλοποίηση και λειτουργία ενός ψηφιακού κέντρου συστήματος παρακολούθησης των τεχνικών έργων και επίσης λειτουργία συστήματος καταγραφής και λειτουργίας όλου του συστήματος των δημοσίων έργων. Γιατί αυτό, διότι στα δημόσια έργα ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι γίνεται ένα πάρτι το οποίο δεν έχει όρια. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω για το πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα, τη δυναμική, με βάση πιο σωστά, τη δυναμική που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Σπύρο μου, άκου. Εκείνο το οποίο πρέπει να παρατηρηθεί είναι ότι παρόλη την πτώση που έχει σημειώσει η κυβερνόσα παράταξη, ο ΣΥΡΙΖΑ αδυνατεί να δημιουργήσει ένα ρεύμα κυβέρνησης, ένα ρεύμα ανατροπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ κακά τα ψέματα δεν είναι παρθένος πολιτικά, έχει ένα κυβερνητικό παρελθόν. Ακριβώς. Άρα πρέπει να δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις. Γιατί δεν υλοποίησε τις υποσχέσεις που είχε δώσει πριν από δύο εκλογές του 2015, το Γενάρη και το Σεπτέμβρη, για να δώσει εξηγήσεις γιατί φορολόγησε τόσο βαριά τους μικρομεσαίους, γιατί κατήργησε το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης και γιατί θεσμοθέτησε την προσωπική διαφορά στον νόμο Κατρούγκαλου για τις συντάξεις. Υπάρχουν απαντήσεις. Δηλαδή η σκληρή φορολόγηση των μικρομεσαίων
απέδωσε τα 37,5 δισεκατομμύρια που έχει τώρα στο σιρτάρι του κ. Μητσοτάκης, και αν δεν τα είχε με όλες τις μπόρες που το βρήκαν στη διάρκεια της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, δεν θα μπορούσε να δανειστεί. Και αν δεν μπορούσε να δανειστεί, δεν θα μπορούσε να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Σύμφωνο. Λέω όμως, Γιάννη... Αυτά δεν τα έχει εξηγήσει σύμφωνο. Όπως δεν έχει εξηγήσει και τι πολιτική θα εφαρμόσει εάν επανέλθει στην εξουσία. Θα υπαναχωρήσει όπως την προηγούμενη διακυβέρνηση ή θα είναι σταθερός στις υποσχέσεις του. Ταυτόχρονα πρέπει να δώσει και την εξήγηση εις τους όμορους χώρους, πρώτιστα και κυρίαρχα στο ΠΑΣΟΚ, που φλερτάρει να το έχει σύντροφο, να το έχει σύμμαχο και συγκυβερνήτη, γιατί μετά τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015 συνέχισε τη συνεργασία του με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμένου, Καμένου, και δεν πήγαινε στην κυβερνήση με το ΠΑΣΟΚ της Φόφης Γεννηματά, αφού είχε εγκαταλείψει από τον Ιούλιο του 2015 την αντιμνημονιακή του ρητορική. Λέω, Γιάννη, όμως το εξής. Την ίδια ώρα, ούτε η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο έσπηρε πάρα πολλές ελπίδες διεκδικώντας την εξουσία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κέρδισε τις εκλογές με αυτή τη μεγάλη διαφορά έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι έχουμε πίσω μας σχεδόν 4 χρόνια μιας κυβερνητικής περίοδου με ατολμίες, λάθη, υποσχέσεις χωρίς περιεχόμενο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και τα δύο... ήταν αμαρτήματα απλά. Εδώ πέρα είναι αλαζονίες, είναι κατευθείαν αναθέσεις αλλεπάλληλες, είναι σκάνδαλα. Εννοείς απευθείας αναθέσεις έργων. Εννοείς ένα οικονομικό πάρτι, αυτό εννοείς. Ένα οικονομικό πάρτι, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έρθει στην εξουσία προτάσσοντας ένα ηθικό πλεονέκτημα κυβερνησιμότητας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Που είχε χαρακτηριστεί ψεύτης, είχε χαρακτηριστεί ένας άνθρωπος που φορολόγησε, το είπαμε σωστά, προηγούμενα, πολύ σκληρά. Μεσαία τάξη, και εν πάση περιπτώσει ένας άνθρωπος που πρόδωσε την Ελλάδα με τη Συμφωνία των Πρεσπών, θυμάσαι τις διαδηλώσεις της Θεσσαλονίκης. Συμφωνούμε σε όλα αυτά, Γιάννη. Τότε. Όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία που εμφανίστηκε να τα υπερασπίζεται, δεν τα υπερασπίζεται, αντίθετα, έχει πληγεί το ηθικό της γόητρο, το οποίο είχε εμφανιστεί ως ηθικό πλεονέκτημα. Αυτό όμως είναι κρισιμότατος παράγοντας και είναι ακόμη κρισιμότερος και απέναντι στη νέα γενιά. Έλεγες και χθες το βράδυ, το έχουμε καταλάβει όλοι όμως, ότι 400.000 νέοι προσέρχονται στις κάλπες, μαθητές της δευτέρας τάξης του Λυκείου. Με μια νεολαία να έχει βγει στους δρόμους και να έχει δημιουργήσει αυτό το δυναμικό περιεχόμενο κινητοποιήσεων με αφορμή στα Τέμπη. Και δεν είναι μόνο η νεολαία, είναι πάρα πολλοί κόσμοι. Όταν βγαίνει μια μαθήτρια, μια φοιτήτρια, ένας μαθητής και ένας φοιτητής στον δρόμο, έχουν κάποια οικογένεια πίσω τους, η οποία δεν αντέχει να τους προσφέρει ό,τι θα ήθελαν οι νέοι. Υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες, υπάρχουν γυναίκες χωρισμένες, υπάρχουν πατέρες οι οποίοι είναι χωρίς σύζυγο επειδή τους έχει πεθάνει ή επειδή έχουν χωρίσει. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτά τα θέματα και προβλήματα, άμα τα δούμε στο βάθος τους, πολλαπλασιάζονται, οξύνονται και επεκτείνονται σε όλο το πλάτος και μήκος της... Καλό βράδυ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, στο θέμα της οικονομίας θα δούμε. Και πάμε να δούμε αυτό το οποίο αποτελεί επίσης αντικείμενο συζήτησης και καταγγελιών αυτές τις μέρες. Οι κτηνοτρόφοι λένε ότι πουλούν τα αμνοερήφια σε πολύ χαμηλές τιμές. Όμως τελικά στον καταναλωτή φτάνουν σε τριπλάσια, ίσως και τετραπλάσια πολλές φορές, τιμή από ότι η τιμή πώλησης από την κτηνοτροφική μονάδα. Πάμε να δούμε λοιπόν το θέμα αυτό που σε τοπικό επίπεδο το έχουμε καταγράψει με απόψεις ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με το επάγγελμα της εμπορίας του κρέατος. Εβδομάδα των παθών αναμένεται να διανύσουν οι καταναλωτές, με τις τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά να βρίσκονται στα ύψη. Την ίδια ώρα έντονες αντιδράσεις των κρεοπολών και των κτηνοτρόφων έχει προκαλέσει η ένταξη των αμνοερυφείων στο καλάθι του Πάσχα, το οποίο έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη.
Μάλιστα, οι ενώσεις και σωματεία κρεοπολών και κτηνοτρόφων στρέφονται κατά του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, καταγγέλλοντας εμπεγμό και απόπειρα δημιουργίας καρτέλ υπέρ των σούπερ μάρκετ. Στην Κέρκυρα προς το παρόν η κίνηση στα κρεοπολία είναι φυσιολογική. Αναμένεται όμως να αρχίσει να αυξάνεται ραγδαία από τις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας. Η ντόπια αγορά χαρακτηρίζεται εξαιρετικά ποιοτική, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες που η παραγωγή όχι απλώς είναι εγχώρια, αλλά και κυρκυραϊκή. Η τιμή είναι ακόμα λίγο νωρίς, την άλλη εβδομάδα θα βγει η τελική τιμή. Εμείς βέβαια, επειδή είμαστε και παραγωγοί στην Κέρκυρα, έχουμε δικά μας αμνοερήφια και μοσκάρια, θα κοιτάξουμε όσο το δυνατόν να έχουμε χαμηλότερη τιμή από την αγορά. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι το κόστος σας έχει ανέβει και σε εσάς σημαντικά. Ακριβώς, έχει ανέβει και σε εμάς το κόστος και γι' αυτό θα είναι και ανεβασμένη η τιμή από πέρσι. Ειδικά με πέρσι θα είναι λίγο υψηλότερη. Πέρσι πόσο κοιμάθηκε στο κατάστημά σας? Εντάξει, πέρσι ήταν, δεν ήταν όπως φέτος, ήταν πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Φέτος θα έχει ανέβει σίγουρα 1-2 ευρώ, σίγουρα θα πάει πάνω. Γιατί μας έχει ανεβάσει εμάς το κόστος, αυτή είναι η διαφορά. Λίγο ο κόσμος, σε τι έχει ανέβει το κόστος για εσάς? Εμάς, σαν παραγωγή, έχει ανέβει το κόστος σε πολλά στάδια. Δηλαδή, έχει ανέβει, θα ξεκινήσουμε με τις ζωοτροφές που έχουν ανέβει αρκετά. Έχει ανέβει το ρεύμα, έχουν ανέβει τα έξοδα των υπαλλήλων. Έχουν ανέβει σε πολλά στάδια το κόστος μας. Δεν είναι ένα και δύο. Γι' αυτό και εμείς, παρόλο που είμαστε παραγωγοί, έχουμε υψηλότερη τιμή από πέρσι. Γι' αυτό, αλλά πάλι επειδή προσπαθούμε να την κρατήσουμε όσο μπορούμε πιο χαμηλά. Είναι σημαντικό να πούμε ότι οι καταναλωτές εμπιστεύονται κατά βάση τα εγχώρια προϊόντα, ναι. Τα εγχώρια μερίδια. Φυσικά, γιατί είναι πολύ καλύτερα ποιοτικά, γι' αυτό τα εμπιστεύονται. Δεν είναι το ίδιο με τα άλλα τα απ' έξω που έρχονται. Άρα να περιμένουμε κίνηση που η οποία θα ξεκινήσει ποια μέρα? Η κίνηση ξεκινάει τόσο Μεγάλη Δευτέρα, ξεκινάει, ο κόσμος ψωνίζει. Ναι, γιατί οι περισσότεροι θέλουν να αποφύγουν την κίνηση του Μεγάλης Παρασκευής και Μεγάλου Σαββάτου. Και έρχονται με Μεγάλη Δευτέρα και ψωνίζουν. Όσοι έχουν χώρο να τα βάλουν, παίρνουν από νωρίτερα. Πάντως, εσείς ως κατάστημα δέχεστε και παραγγελίες για το Πάσχα? Φυσικά, ναι, και παραγγελίες δεχόμαστε. Ό,τι θέλει ο καθένας. Και διανομή κάνουμε στον χώρο τους. Όποιος θέλει να μας το παραγγείλει, τα παίρνουμε και στο σπίτι τους. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία και καλό Πάσχα. Επίσης, δίπλα σε αυτήν την ιστορία της αγοράς, δηλαδή του κρέατος και τις ημέρες για τη γιορτή του Πάσχα, υπάρχει το θέμα των προμηθειών γενικότερα. Των βασικών προϊόντων διατροφής και κυρίως εκείνων τα οποία είναι αναγκαία σε αυτή τη μεγάλη παράδοση που έχει η ελληνική οικογένεια και ονομάζεται Πασχαλινό Τραπέζι. Πάμε να δούμε τι λένε οι πολίτες. Αν οι τιμές στην αγορά είναι ανεκτές, είναι αντιμετωπίσιμη η κατάσταση ή αν έχουν οι τιμές φύγει παρά το όποιο ανάγνωσμα του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Σπυρίδωνος Άδωνη Γεωργιάδη και εκείνης περίφημης ιστορίας του Market Pass. Πάμε να το δούμε. Ακριβότερο κατά 12,6% αναμένεται να είναι φέτος το πασχαλινό τραπέζι 6 έως 8 ατόμων σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Από την έρευνα προκύπτει ότι το συνολικό κόστος για το φετινό πασχαλινό τραπέζι ανέρχεται στα 334,05 ευρώ από 296,65 που ήταν πέρυσι. Στο πασχαλινό τραπέζι περιλαμβάνονται αρνί, η τιμή του οποίου υπολογίζεται στα 14 ευρώ το κιλό από 13 πέρυσι, συνεπώς 10 κιλά αρνί θα κοστίσουν 140 ευρώ, κοκορέτσι με το 1,5 κιλό να κοστίζει 21 ευρώ, διάφορα λαχανικά 7,1 ευρώ, 1 κιλό τζατζίκι που θα φτιάξουν οι καταναλωτές 4,2 ευρώ, μαγειρίτσα 11 ευρώ, μισό κιλό φέτα 7, μισό κιλό γραβιέρα ή κεφαλογραβιέρα 8,5 ευρώ και ακόμη 131,25 ευρώ για ψωμί, κόκκινα αυγά, κάρβουνα, κουλούρια, τσουρέκι, μπύρες, κρασί, αναψυκτικά, φρούτα και γλυκά. Όπως και να έχει, και παρότι πρόκειται για δεδομένα έξοδα, πολλά νοικοκυριά ενδέχεται να περιορίσουν ή και να αυξήσουν την κατανάλωσή τους, προσαρμόζοντας τις αγορές τους ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση. Ενώ ειδικότερα οι τιμές των αμνοερυφείων ενδέχεται να είναι ακόμη και πιο τσιμπημένες μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα της Ευρώπης σε όλα. Με συγχωρείτε. Οτιδήποτε τα δέχεται. Απορώ γιατί ο ελληνικός λαός τα δέχεται όλα. Τι να κάνει το νοικοκυριό, θα προσπαθήσει όσο μπορεί να τα βγάλει πέρα. Τι άλλο να κάνει? Τα αμνοερήφια, αρνί, κατσίκι λένε θα είναι λίγο πιο ακριβά φέτος. Από ό,τι λένε σύμφωνα με τις τιμές, θα κανονίσουμε κανάλογα με την τσέπη μας και τι φαΐ θα βάλουμε στο τραπέζι. Ακούγεται ότι θα έχουμε πολύ ακριβές τιμές φέτος για το πασχαλινό τραπέζι. Ήδη έχουμε ακριβές τιμές, ήδη. Θα πάει στη λαϊκή παράρμα τσάκι Μαϊντανό, το έχουν 70 λεπτά τώρα. Για όνομα του. Τώρα πώς θα τα
θα καταφέρετε για το πασχαλινό τραπέζι? Δεν ξέρει κανένας. Εγώ δεν θα πάρω ούτε κρέας ούτε τίποτα, διότι δεν έχω λεφτά. Πιστεύετε θα δυσκολευτείτε φέτος με το πασχαλινό τραπέζι, οικονομικά εννοώ, σαν οικογενειό? Όλοι δυσκολευόμαστε. Δηλαδή, μου ό,τι είναι να πάρουμε, θα το πάρουμε τώρα. Θα είναι πιο ακριβό, λέτε, φέτος? Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Θα τα βγάλετε πέρα? Τα βγάλουμε. Με οικονομία και με νοικοκυριό τα βγάλουμε. Οι τιμές έχουν ξεφύγει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα το ίδιο θα συμβεί και το πασχαλινό και στο πασχαλινό τραπέζι. Ναι, βέβαια, οι Έλληνες πάντα καλοφαγάδες είμαστε, οπότε φαντάζομαι... Οπότε θα καλοφάμε, αλλά δεν σημαίνει ότι θα είναι το ίδιο άνετα από τις προηγούμενες έτσι, χρονιές. Τις τιμές από τα νιά κατσίκια πώς τις βλέπετε? Δεν τις έχω δει ακόμα μέχρι στιγμής. Αλλά φαντάζομαι όπως είναι κάθε χρόνο, ίσως και περισσότερο φέτος. Δεν έχω κοιτάξει καν, διότι έχω ψωνίσει εγώ. Α, ψωνίσατε ήδη? Ήδη έχω ψωνίσει, ναι. Δεν παίρνω αρνί εγώ. Κατσίκι? Παίρνω κατσίκι. Ωραία. Ναι. Ήταν λίγο αυξημένη όταν... Σε σχέση με πέρυσι? Ήτανε, τσιμπημένη ήτανε. Τσιμπημένη. Εσύ έχετε υποχρεωθεί εξαιτίας της ακρίβειας να κάνετε κάποιες περικοπές στα είδη πρώτης ανάγκης? Πολλές. Συνταξιούχος είμαι. Ναι, ναι. Τι να κάνω? Πάρα πολλές. Έχω κόψει πρώτα απ' όλα τον καφέ έξω. Πίνω σπίτι. Καλησπέρα. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Κυρίες και κύριοι, η Μερόπη Δρέου αθωώθηκε στη δικαστική διαδικασία που είχε να κάνει με τις γνωστές υποθέσεις στην περίοδο της πανδημίας Κυριακή των Βαΐων στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Κέρκυρας αθώωσε σήμερα με ομόφωνη απόφασή του τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Μερόπη Ιδρέου για την υπόθεση της παρουσίας της την Κυριακή των Βαΐων του 2020 στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος κατά τη λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος. Η Δήμαρχος Μερόπη Ιδρέου σε δήλωσή της αναφέρει: «Είχα και συνεχίζω να έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Όπως είχα και εξακολουθώ να έχω απέραντο σεβασμό απέναντι στο θρησκευτικό συνέστημα των πολιτών, την παράδοση αλλά και στον κάθε συνδημότη μου. Για εμένα το θέμα έχει κλείσει. Έχω σβήσει από τη μνήμη μου ακόμα και τις ανίκιες επιθέσεις που δέχθηκα. Γιατί ο τόπος μας έχει ανάγκη από ενότητα, από συνεννόηση, από ανθρώπους με ανοιχτούς ορίζοντες και θετική σκέψη». Ο πρώην Δήμαρχος κ. Χρύσανθος Αρλής ήταν παρόνος μάρτυρας υπεράσπισης και οφείλω να τον ευχαριστήσω δημόσια. Επίσης ευχαριστώ τους συνηγόρους υπεράσπισής μου, κυρίους Σπυρίδωνα Δεσεγρίνη και Θωμά Αθανασίου, όπως και πολλούς άλλους επώνυμους και ανώνυμους που ήρθαν να μου συμπαρασταθούν. Συνεχίζουμε, κοιτάμε μπροστά και όχι στο χθες. Υπενθυμίζουμε ότι μέλη της Δημοτικής Αρχής και υπεύθυνοι της Δημοτικής Αρχής στην Κέρκυρα και ιερείς αψήφισαν τη ρητή εντολή κυβέρνησης και Ιερά Συνόδου να γίνουν όλες οι λειτουργίες με κλειστές πόρτες λόγω των μέτρων απαγόρευσης για την πανδημία του COVID και μπήκαν μέσα παρά την ισχυρή αστυνομική δύναμη που ήταν τοποθετημένη στις τέσσερις εισόδους του ναού. Μητροπολίτης, ιερείς και εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής μαζί με το προσωπικό των τηλεοπτικών συνεργείων προχώρησαν κανονικά στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας παρά τις απαγορεύσεις. Την έκθεση που συνέταξαν οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στην εκκλησία της Κέρκυρας αναφέρεται ότι οι τέσσερις είσοδοι του ναού ήταν κλειστές και κανείς πιστός δεν μπορούσε να εισέλθει. Εντός τελούνταν ήδη η Θεία Λειτουργία για την Κυριακή των Βαΐων, ενώ αστυνομικοί περιπολούσαν περιμετρικά του ναού για αποφυγή προσέλευσης πιστών και περαιτέρω συνωστισμό τους. Μέχρι τη λήξη της Θείας Λειτουργίας, στις 11.30 δεν υπήρχε συγκέντρωση πιστών έξω από το ναό. Το περιεχόμενο της έκθεσης που συνέταξαν οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στην εκκλησία της Κέρκυρας αναφέρει τα εξής. Με τη λήξη της Θείας Λειτουργίας σε επικοινωνία με τον Επίτροπο του Ναού, κ. Μπούρα Σπυρίδωνα, μας γνώρισε ότι εντός του ναού, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ήταν ο Μητροπολίτης Κέρκυρας Παξών και Διαποντίων Νήσων με δύο ιερείς και συνέχεια προσήλθαν άλλοι τέσσερις για την περιφορά του ιερού σκηνώματος εντός του ναού. Ακόμη μας δήλωσαν ότι υπήρχαν τρεις νεοκόροι και ο ίδιος ως επίτροπος, καθώς και τέσσερα άτομα από δύο τηλεοπτικά συνεργεία. Επίσης μας γνώρισε ότι προς το τέλος της λειτουργίας εισήλθαν στο ναό πιθανόν όχι από τις τέσσερις θύρες που επιτηρούνταν από άνδρες της υπηρεσίας μας, η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κυρία Μερόπη Δρέου, και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Μεταλληνός Δημήτριος, όπως αναφέρει η έκθεση.
Η θεία λειτουργία μεταδιδόταν από τα δύο τοπικά κανάλια. Από τη μία, πρώτη επισκόπηση του βιντεοσκοπικού υλικού, διαπιστώθηκε η παρουσία τουλάχιστον 8 ιερέων και του Μητροπολίτη Κέρκυρας. Επίσης, διαπιστώθηκε η παρουσία της Δημάρχου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου, κ. Φώτη Κούρτη. Ακόμη φαίνεται η παρουσία του Επιτρόπου, κ. Μπούρα Σπυρίδωνα και άλλων τουλάχιστον δύο ατόμων. Κυρίες και κύριοι, το ΠΑΣΟΚ σε τοπικό επίπεδο ανακοίνωσε συγκρότηση μιας πολιτικής επιτροπής, Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα ονομάζεται, προκειμένου να έχει με ένα μεγαλύτερο μέγεθος όργανο την διαχείριση αυτού του εκλογικού αγώνα. Μάλιστα, θα γίνει επίσημη παρουσίαση αύριο. Ο Νίκος Τσαρχόντου, ο γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ, μίλησε σχετικά στη Δώρα Σπέα. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, η οποία θα θέσει το οργανωτικό και πολιτικό πλαίσιο εν ώψη των εθνικών εκλογών της 21ης Μαΐου, συγκροτείται το απόγευμα της Παρασκευής στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας με την παρουσία των υποψήφιων βουλευτών του κόμματος. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησε ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Τσαρχόντου. Θα συγκροτήσουμε αύριο την Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, στην οποία διαδικασία θα παραβρεθεί και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, ο κύριος Σωτήρης Ζαρμπαλάς, καθώς επίσης και οι υποψήφοι βουλευτές του ψηφοδελτίου της Κέρκυρας. Το όργανο αυτό θα αποτελείται από την Νομαρχιακή Επιτροπή, τις Δημοτικές Οργανώσεις Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας και εκπροσώπησης από τους Παξούς, και από στελέχη τα οποία έχουν την εμπειρία των εκλογών, τα οποία προέρχονται από την αυτοδιοίκηση, το συνεταιριστικό κίνημα, το συνδικαλιστικό κίνημα, την νεολαία, και στελέχη ιστορικά τα οποία έχουν μια διαδρομή από το 1974 μέχρι σήμερα. Βλέπετε ότι τα δύο κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη δεν έχουν ανακοινώσει ούτε ψηφοδέλτια. Εμείς είμαστε έτοιμοι από τις 25 Ιανουαρίου. Επεξεργαζόμαστε τώρα τα τοπικά θέματα τα οποία θα τα αναδείξουμε και τα προβλήματα της Κέρκυρας, τα οποία είναι τεράστια και οξυμένα, με την μεγάλη απαξίωση που έχει γίνει και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο εγκατάλειψης της Κέρκυρας, ειδικά στο θέμα της υγείας, των υποδομών, αθλητικών υποδομών, πολιτιστικών υποδομών και πλήρης απαξίωσης. Να σας αναφέρω ότι δεν έχει γίνει μια στοιχειώδης προγραμματική συμφωνία ή ένας διάλογος να ξεκινήσει για το θέμα του Ταμείου Ανασυγκρότησης. Ο σχεδιασμός μας θα είναι η κεντρική πολιτική εκδήλωση, η οποία θα γίνει παραμονή των εκλογών με κορυφαίο στέλεχος και ενδεχομένως τον πρόεδρό μας. Δύο μεγάλες συγκεντρώσεις που θα γίνουν στη Νότια και στη Βόρεια Κέρκυρα, καθώς επίσης και περιοδίες σε μεγάλα χωριά της Υπαίθρου, ξεκινώντας από τα Διαπόντια νησιά μέχρι τους Παξούς. Αυτός είναι ο σχεδιασμός ο οποίος θα γίνει στις εκλογές και πιστεύω ότι η Κέρκυρα θα μας τιμήσει και για την προσπάθεια που κάνουμε και για τις θέσεις που έχουμε και θα μας δώσει πάλι την βουλευτική έδρα. Κυρίες και κύριοι, έκλεισε το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Κέρκυρα και σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Μας ενδιαφέρει βέβαια σε τοπικό επίπεδο νέα πρόσωπα που εισέρχονται. Είναι ο κύριος Άγγελος Σπύρου και η κυρία Αγγελική Αυλονίδη σε σχέση με τα ήδη γνωστά του κυρίου. Δηλαδή τα πρόσωπα του νυν βουλευτή, του κυρίου Στέφανο Κίκα, του Σπύρου Κροκίδη και της Εύας Καρίδη. Πάμε να δούμε λοιπόν και εδώ το ρεπορτάζ της Δώρας Ασπρέα. Σε αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης των υποψηφίων της Κέρκυρας για τις εκλογές της 21ης Μαΐου, το σίγουρο είναι πως το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σημαντικά ανανεωμένο. Με βέβαιες τις υποψηφιότητες μεταξύ άλλων του γυναικολόγου με ευτήρα Άγγελου Σπύρου και της επιχειρηματίας στον χώρο του τουρισμού Αγγελικής Αυλονίτη, και οι δύο μίλησαν στο ΣΤΑΡΤ για τις προσδοκίες τους εν ώψη των εκλογών. Με χαρά ενημερώνω τους κατοίκους της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαποντίων νήσων ότι μου έκαναν την τιμή να συμμετέχω ως υποψήφιος βουλευτής στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου.
Η συμμετοχή μου αυτή είναι ξεχωριστή τιμή, αλλά και πρόκληση να αγωνιστώ για την νίκη της παράταξής μου, προκειμένου η χώρα μας, η πατρίδα μας, να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία και την ευημερία του ελληνικού λαού σε ένα περιβάλλον δύσκολο, σε ένα περιβάλλον που χρειάζεται σταθερότητα και ασφάλεια. Η αλήθεια είναι ότι οι απειλές και οι απρόβλεπτοι κίνδυνοι είναι πολλοί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε συνεννόηση και αποτελεσματικότητα στις δράσεις μας. Πολιτεύομαι για πρώτη φορά, δεν έχω άγνοια κινδύνου ούτε θυσίας. Ως γιατρός, από την εργό μου συμμετοχή στην κομματική οργάνωση, αλλά και ως αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Κέρκυρας, γνωρίζω και είμαι γνώστης και των προβλημάτων και τις ανάγκες που έχει η κοινωνία μας. Επιθυμώ να την υπηρετήσω με τόλμη, με πάθος, με δύναμη και να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για ένα καλύτερο μέλλον για μας, αλλά και για την νεολαία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μεγάλη τιμή και χαρά για μένα η πρόταση που μου έγινε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και χτες στη συνάντησή μας έδωσα το επίσημο OK για όλη αυτή την περιπέτεια που περιμένει. Θα στηρίξω το κόμμα μου, τη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε όλοι μαζί και οι συνυποψήφοι θα συμπράξουμε τις δυνάμεις μας γι' αυτό. Θα βοηθήσω όσο μπορώ. Θεωρώ ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε στις πρώτες μέρες. Ανακοινώθηκε και δική μου υποψηφιότητα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι γυναίκες ανακοινώνονται λίγο νωρίτερα από ότι τους άντρες στα ψηφοδέλτια. Τιμή και χαρά, θα συμμετέχω σε αυτό, θα βοηθήσω την παράταξή μου και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε πολύ καλά. Με τη στήριξη του κόσμου, βέβαια, θα κάνουμε έναν αξιοπρεπή αγώνα βασισμένο στις ανάγκες του νησιού, σε νέα αναπτυξιακά έργα που έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε στο νησί μας. Οδικό δίκτυο, παροχές για τον τουρισμό, υποδομές, όλα θα πάνε καλά, θα διεκδικήσουμε και μπορούμε να το κάνουμε για το νησί μας. Κυρίες και κύριοι, στο τμήμα Κέρκυρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο Στέφανος Γκίκας, ο βουλευτής Κέρκυρας Νέας Δημοκρατίας, έκανε μια δωρεά, η οποία μάλιστα θεωρείται πολύ σημαντική στην διαδικασία την οποία κάνει ο Ερυθρός Σταυρός, οι Ερυθροσταυρίτες και οι Ερυθροσταυρίτισσες, για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ανταποκρινόμενος στο αίτημα του Περιφερειακού Τμήματος Κερκύρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας παρέδωσε στην πρόεδρό του, Μαρία Δημουλά, ένα πρόπλασμα CPR βρέφους, ενός ομοιώματος βρέφους δηλαδή, στο οποίο οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού θα μπορούν να εκπαιδεύονται για τη διενέργεια κάρπα, καρδιοπνευμονικής ανάνυψης. Είναι ένα φορητό πρόπλασμα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, είναι το βρέφος. Είχαμε ανάγκη. Και γι' αυτό, γιατί οι εκπαιδευόμενοι στις πρώτες βοήθειες από εδώ και στο εξής θα εκπαιδεύονται και στο βρέφος. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε το πρόβλημα του ενήλικα. Τώρα θα μπορούμε να δίνουμε και πρώτες βοήθειες να κάνουν πρακτική οι εθελοντές μας, αλλά και το κοινό που έρχεται και παίρνει τα μαθήματα πρώτων βοηθειών και στο βρέφος. Είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκίκα, για αυτή την βοήθεια που μας δίνετε. Ήταν ένα αίτημα το οποίο άμεσα ανταποκριθήκατε, γιατί αυτό σας ζητήσαμε και αυτό μας φέρατε. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Ερυθρό Σταυρό, το Τμήμα της Κέντρας, την κυρία Δημουλά, όλο το προσωπικό εδώ των εθελοντών μας, για το πάρα πολύ σημαντικό έργο το οποίο επιτελεί εδώ στην Κέρκυρα, αλλά και στο σύνολό του Ερυθρό Σταυρό σε επίπεδο χώρας. Μου ζητήθηκε αυτή η μικρή αλλά ουσιαστική, από ό,τι βλέπω, βοήθεια, υπό την έννοια της προσφοράς, προκειμένου οι εθελοντές μας να μπορέσουν να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτή την ιδιαίτερη πτυχή του έργου τους, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις να κάνεις με ένα μωρό, είναι τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω στο πρόσωπό σας, κυρία Δημουλά, το έργο το οποίο εκπαιδεύετε. Και αν δούμε και στο δίπλα δωμάτιο, είναι γεμάτο από τρόφιμα που, όπως γνωρίζουμε, ο Ερυθρός Σταυρός εδώ έχει υιοθετήσει ουσιαστικά 120 οικογένειες που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα και βοηθάει όχι μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, αλλά και σε άλλες περιόδους.
Αυτά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως την είδαμε, την καταγράψαμε και την προσεγγίσαμε, όπως πάντα, κάθε βράδυ, με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του Start. Θα ακολουθήσει η πρόγνωση του καιρού. Οι διαφημίσεις σε πολλή ώρα με την Ρολέλα, εδώ στην ίδιο στούντιο, στην εκπομπή Υπάρχει Θέμα, θα φιλοξενήσουμε τον υποψήφιο πια και επισήμως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άγγελο Σπύρου, τον γιατρό κύριο Άγγελο Σπύρου, σε μια συζήτηση η οποία θα έχει ενδιαφέρον γιατί έχει να κάνει με το διακύδευμα της εκλογικής αναμέτρησης της 21ης Μαΐου. Και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Με ήλιο και νεφώσεις θα κυλήσει η μέρα αύριο. Τις πρωινές ώρες οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14 βαθμούς Κελσίου και ελάχιστα τους 7 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία σε χαμηλά ποσοστά την ημέρα και το βράδυ δεν θα ξεπεράσει το 75%.